Α, Δημήτρη. Λοιπόν, α, βλέπουμε την εικόνα. Δημήτρη, είναι ζωντανή εικόνα από την οδό Γεναδίου, ακριβώς. Είναι η κινητοποίηση της αστυνομίας που μας περιέγραφες πριν από λίγο. Παρακολουθούμε εδώ στις εικόνες μας τα πυροσβεστικά οχήματα. Προφανώς βρίσκονται ακριβώς μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται στο ισόγειο, όπως αναφέραμε νωρίτερα, το γραφείο, το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Αυτή λοιπόν είναι η είσοδος της πολυκατοικίας. Οι συνάδελφοι μόλις φτάσανε στο σημείο. Υπάρχει κινητοποίηση πάντως γύρω από τα Εξάρχεια, γύρω από την πλατεία Εξαρχείων, και επεκτείνεται και προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και από την κάτω μεριά προς την Ομόνοια. Γίνονται αρκετές προσαγωγές. Τώρα ενημερώθηκα ότι έχουν ξεπεράσει τις 8. Γενικότερα υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση της ομάδας Δίας και της ομάδας Δέλτα και της άμεσης δράσης. Με τη βοήθεια εδώ του οπερατέρ βλέπω ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχει μια αναστάτωση. Ευτυχώς που δεν επεκτάθηκε, γιατί όπως το είπε και ο κύριος Βαρβιτσιώτης, υπάρχουν γραφεία πολλά. Μαγαζιά, όπως βλέπουμε δίπλα. Είναι ένα βιβλιοπωλείο. Και το κυριότερο είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμούς. Ακούσαμε και από το ρεπορτάζ αλλά και από τις περιγραφές που μετέφεραν οι συνεργάτες του κυρίου Βαρβιτσιώτη, πως τα άτομα αυτά, φέροντας κουκούλες και απευθύνοντας απειλές, πέταξαν στην πραγματικότητα έξω από το γραφείο τους δύο υπαλλήλους που βρίσκονταν εκεί, και στη συνέχεια περιέλουσαν με βενζίνη το γραφείο του κυρίου Βαρβιτσιώτη. Φαίνεται ότι έχει ζημιές παντοσία, γιατί βλέπουμε εδώ την είσοδο, έχει αρκετό και τον καπνό, όχι τον καπνό μόνο, και βλέπουμε ότι υπάρχουν ζημιές εκτός, εκεί στην εξώπορτα, αν το θέτουμε έτσι, στην είσοδο. Βέβαια δεν έχει ρεύμα, είναι και η σήμανση, παίρνουν αποτυπώματα, δεν έχει ρεύμα γιατί έχουν κόψει για να ρίξουν νερό οι πυροσβέστες. Βλέπετε όμως τη σήμανση ότι προσπαθεί να πάρει αποτυπώματα, αν υπάρχουν, αν μπορούν να εντοπίσουν. Το βλέπετε εδώ στους δέκτες σας, είναι οι πρώτες εικόνες από το σημείο. Προσπαθούν να εντοπίσουν. Το ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ξαναλέμε, και η πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε και τιθάσευσε τις φλόγες. Θα δούμε ποιες είναι οι υλικές ζημιές, αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι το λιγότερο. Το σημαντικό είναι το ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους, και το επίσης σημαντικό είναι το πολιτικό μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο μέσω του Sky ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.